Λίγα μέτρα φορά ο Εφρέμ εκτελεί. Πάει απευθείας ο Νουρεντινόφσκι πάρα πολύ δύσκολα σε κόρνερ. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Γιώργο Εφρέμ. Ο Μωράης διορθώνω τώρα για τον Στήλιτς. Ο Βινίσιους ωραία, ο Εφρέμ έξω. Το Αποέλ που επιμένει με Βινίσιους, βγαίνει μια μπαλιά για τον Βάντερ εντός περιοχής, ωραία κεφαλιά το γύρισμα, έξω. Πολύ μεγάλη φάση, κλασική για το Αποέλ, στο 16 με τον Πιέρο Σωτηρίου. Σταθίου, σέντρα δεν βγάζει, το 1-2 με τον Κύπρου, πέρασε το Ευσταθίου, άνοιξε περισσότερο την μπαλά μέσα στην περιοχή. Παίζεται λέει ο διαιτητής μαρκάρισμα, να δούμε τι υπάρχει, αν υπάρχει παράβαση από τον Αμορίν με τον Ευσταθίου. Να δέχεται κίτρινη κάρτα για θέατρο. Πάντως μπάλα παίρνει ο Ευσταθίου. Εδώ θα φανεί καλύτερα. Βάζει το πόδι πιο μπροστά. Με τον Ράντι να τρέχει τον Εφρέμ να προλαβαίνει τον Αλεξάνδρου. Να γίνεται κάτοχος της μπάλας. Να βγάζει μια μπάλα για τον Πιέρο Σωτηρίου. Καραλάμπους με τον Σωτηρίου. Σωτηρίου μέσα στην περιοχή, ο Νουρεντινόφσκι θα διώξει. Ευκαιρία πάλι υπαριθμών 3 για τον Πιέρο Σωτηρίου στο παιχνίδι. Κύπρου, το σούτι, κόντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Ωραία ο Βινίσιους για τον Στήλιτς. Το γύρισμα με τη μία, ο Βάντερ, ευκαιρία για το Αποέλ μέσα στην περιοχή. Κάνει και το σούτ πάνω στον Νουρεντινόφσκι και σε κόρνερ. Μεγάλη απόκριση του Νουρεντινόφσκι, ενώ περίμενε μόνος του ο Πιέρο Σωτηρίου. Πρώτη προσπάθεια για τον Άρη στην επανάληψη. Πέρασε η μπάλα από τον Οζία στην παλιά του Βάτερμαν. Ο Χέρος μέσα στην περιοχή. Το σούτ, η κόντρα. Out είναι. Πάρα πολύ κακό σούτ από τον Πιέρο Σωτηρίου. Μπροστά με τον Κύπρου μέσα στην περιοχή ο Άρης. Κάνει την κίνηση. Παίζεται λέει ο Νικολαίδης. Στο μαρκάρισμα του Μιλάνοφ. Εδώ είναι η φάση. Όχι, δεν υπάρχει κάτι εδώ. Με τον τρόπο που. Να το δούμε και από άλλο replay. Χαμηλά δεν υπάρχει κανένα μαρκάρισμα. Δεν είναι φάση για να δώσει πέναλτι. Ωραία κίνηση με τον Μιλάνοφ μέσα στην περιοχή. Το σούτ από τον Εφρέμ. Γκολ! 1-0 το Αποέλ που μπαίνει φουριόζο στο δεύτερο ημίχρονο και κάνει το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε με τον Γιώργο Εφρέμ. Άρης Αποέλ 0-1. Εδώ όμορφο γύρισμα από τον Μιλάνοφ. Ο Εφρέμ το 0-1, το Αποέλ αυτή την ώρα στους 4 του κυπέλου Coca-Cola. Ένα γκολ που έψαχνε το Αποέλ με περισσότερες απαιτήσεις το πρώτο ημίχρονο. Βάντερ το σούτ, ο Νουρεντινόφσκι εύκολα. Αουρέλιο τώρα εκτελεί, πάει πάλι για απευθείας. Η κεφαλιά, γκολ 1-1. Ισοφαρίζει ο Άρης στο 63 με τον Μαραγκουδάκη. Ουσιαστικά στην πρώτη ευκαιρία που είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια πόσο ωραία γυρίζει ο Μαραγκουδάκης. Αδράνει από την άμυνα του Αποέλ. Δεν έχει καλό οπτικό πεδίο ο Βάτερμαν. Δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Αλονεύτης, Αλεξάνδρου, η σέντρα χαμηλά. Ντεβινσέντι, ο Στήλιτς, ο Μωράης. Η πάσα για τον Βάντερ. Ευκαιρία για το Αποέλ. Το σούτο, ο Νουρεντινόφσκι. Τεράστια απόκρουση από τον Σκοπιανό. Επί τη χρονιά με τον Ερμή, ενώ την χρονιά 12-13 το Αποέλ είχε αποκλειστεί από την ΑΕΛ. Κεφαλιά γκολ! Απίθανο γκολ από τον Ντεβινσέντι. Λάτιν γκολ από τον Αργεντίνο. Πάλι σε σκορ 2-1. Ο Ντεβινσέντι έχει πετύχει αυτό το απίθανο γκολ για να κάνει το 1-2. Τρομερή κεφαλιά. Γκολ για highlight. Από τα καλύτερα του φετινού πρωταθλήματος. Έχουμε δει 3 υπέροχα γκολ μέχρι τώρα. Βάντερ, περιμένει ο Ντεβινσέντι, ευκαιρία για το Αποέλ. Πέρασε ο Βάντερ, μόνος του μέσα στην περιοχή, με 3 παίχτες στο Αποέλ. Η πάσα, Αλονεύτης, θα περάσει τον Νουρεντινόφσκι, 3-1. Η μεγάλη επιστροφή του Στάθη Αλονεύτη με γκολ που δίνει ουσιαστικά την πρόκριση στο Αποέλ. Βλέπετε εδώ ο Βάντερ, ο Αλονεύτης, θα περάσει τον Νουρεντινόφσκι, θα νικήσει τους 2 αμυντικούς του Άρη, τον Χαραλάμπους και τον Ευσταθίου, για να γράψει το Άρης Αποέλ 1-3 στο 82.